Τώρα κύριε Κουψίδη, όσον αφορά το τελευταίο μου ερώτημα, υπάρχει μία επιστολή του κυρίου Πατούλη, την οποία έχω και στα χέρια μου αυτή τη στιγμή, για κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ. Και επικαλείται ο κύριος Πατούλης μέσα στην επιστολή του ότι δημιουργούνται τριβές μεταξύ των δύο βαθμών και χρειάζεται διάλογος για διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, έχει ανοίξει κάποια σύγκρουση μεταξύ της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ για διάφορα ζητήματα που αφορούν τους δύο βαθμούς? Δεν θα έλεγα καταρχήν ότι έχει ανοίξει κάποια σύγκρουση. Εδώ και τρεις μήνες η ΚΕΔΕ μέσω του Προέδρου του Γιώργου του Πατούλη ζητά μια κοινή συνεδρίαση των δύο διοικητικών συμβουλίων έτσι ώστε να υπάρξει ένα σχεδιασμός από κοινού για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Άλλο δύο βαθμοί δεν έχουν να χωρίσουν κάτι και υπάρχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες οι οποίες συμπίπτουν, εφάπτονται και στους δύο βαθμούς. Από εκεί και μετά, εδώ και τρεις μήνες δεν υπήρξε κάποια απάντηση θετική ή αρνητική από την ΕΝΠΕ. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν γίνεται κακοπροαίρετα. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι που έχουν να μοιράσουν οι δύο βαθμοί μεταξύ τους, ούτε οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους. Πιθανόν όμως κάποιοι άλλοι μηχανισμοί, εδώ πέρα από την αυτοδιοίκηση, να προσπαθούν να βάζουν ζητήματα μεταξύ των δύο βαθμών, φέρνοντας και νομοθετώντας αρμοδιότητες οι οποίες είναι εφαπτώμενες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε για παράδειγμα τα βοσκοτόπια, τα έσοδα από τους βοσκοτόπους που πήγαιναν στους Δήμους, που έρχονται με μια υπουργική απόφαση, με ένα νόμο καινούριο, να μιλάω υπουργική απόφαση, με ένα καινούριο νόμο, να μεταφέρονται λοιπόν αυτοί οι πόροι από τους Δήμους περιφέρειες. Αυτό δημιουργεί τριβές. Μάλιστα. Είναι έσοδα τα οποία ήταν στους Δήμους, αυτά όλα λοιπόν και πηγαίνουν τώρα στις περιφέρειες. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν. Αυτά όλα πρέπει να συζητηθούν σε ένα κοινό τραπέζι και να υπάρξουν λύσεις και απαντήσεις. Μάλιστα. Έτσι είναι το σωστό και έτσι είναι το σόφρο. Έτσι ακριβώς. Αυτό, λοιπόν ζητά η ΚΕΔΕ, μια συζήτηση ξεκάθαρη με την ΕΝΠΕ, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν πράγματα γύρω από την αυτοδιοίκηση. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Είτε πρώτο είτε δεύτερο βαθμό. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αγοραστού στον κύριο Πατούλη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ανήκουν και στην ίδια παράταξη. Θεωρώ ότι αυτό που ζητάει και έδινε ειλικρινή διάθεση. Πιστεύω ότι φίλος είναι και ο Κώστας ο Αγοραστός, συντοπίτης μας, Γρεβενιώτης, στην καταγωγή από τη Σαμαρίνα. Πιστεύω ότι υπάρχει πεδίο. Πρέπει και επιβάλλεται να γίνει αυτός ο διάλογος. Εξάλλου οι δύο βαθμοί συνεργάζονται και δεν ανταγωνίζονται. Συνεπώς, μόνο λύσεις μπορούν να προκύψουν από αυτή τη συνάντηση και να ξεκαθαρίσουν πράγματα κοινά, θέματα κοινά για την αυτοδιοίκηση και στους δύο βαθμούς. Θέματα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα.